Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Μεγάλη Παρασκευή. Βλέπετε, θα γιορταστεί σύμφωνα με τα μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες και σύμφωνα με τις αποφάσεις των ειδικών και αυτών που κυβερνάνε. Δυστυχώς, ζούμε σε μια πανδημία. Όλος ο πλανήτης κλονίζεται και συγκλονίζεται. Πρέπει και εμείς, λοιπόν, να συμμορφωθούμε σε όλα αυτά τα μέτρα και όχι μόνο τα παγκόσμια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και τα μέτρα τα δικά μας. Δεν είναι τυχαίο που από όλα τα σημεία της γης, από όλα τα μήκη και πλάτη, έρχονται συγχαρητήρια για την Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δηλαδή, ειλικρινά συγκινούμε, δημοσιογράφος τώρα 35-37 χρόνια, τέτοιο πράγμα για την Ελλάδα δεν έχω ξανασυναντήσει. Να συγχαίρουν την Ελλάδα για τα μέτρα, να συγχαίρουν την Ελλάδα για την αντιμετώπιση, για την καλή αντιμετώπιση που πήρε εν ώψη της πανδημίας, να συγχαίρουν την Ελλάδα για το μικρό αριθμό των θανάτων των συνανθρώπων μας, 108, με την ευκαιρία λέω, φτάσαμε σήμερα, 108 θάνατοι και κάπου 2.000 τόσα κρούσματα. Να συγχαίρουν την Ελλάδα για την ψυχραιμία, να συγχαίρουν την Ελλάδα για την ετοιμότητα, να συγχαίρουν την Ελλάδα για πολλά άλλα πράγματα. Μάλιστα, ένας φιλόσοφος, ο Χαρά, Ισραηλινός, τι είπε? Θα προτιμούσα, κύριε Τραμπ, του λέει, που απευθύνθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο, στον πλανητάρχη, θα προτιμούσα, κύριε, συγγνώμη, κύριε πλανητάρχη, κύριε Τραμπ, του λέει, να είχαμε τους Έλληνες και την ελληνική κυβέρνηση στη θέση τη δική σας. συγγνώμη, σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Θα είπα, προτιμούσαμε να είχαμε τους Έλληνες στη θέση τη δική σας και όχι εσάς. Χίλιες φορές Ελλάδα, που σημαίνει αναβαθμίστηκε ο σημερινός πρωθυπουργός, όπως είπαν και κάποιοι βουλευτές, αλλά το είπαν και κάποιοι συνάδελφοι από τις ΗΠΑ που μίλησα, αναβαθμίστηκε ο σημερινός πρωθυπουργός σε πλανητάρχης. Στα καλά καθούμενα, δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης έγινε πλανητάρχης, σύμφωνα με τον φιλόσοφο του Ισραήλ, τον κ. Χαράρη. Και τα είπε ξεκάθαρα και μάλιστα τα δήλωσε σε αμερικανικό, σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης. Θα προτιμούσα. Που σημαίνει λοιπόν ότι η Ελλάδα πραγματικά αναγνωρίζεται ως χώρα η οποία λειτουργήσε ψύχρεμα, όμορφα, ωκεραία και δεν έχουμε λοιπόν αυτές τις συνέπειες. Τις οποίες έχουν άλλες χώρες, που δυστυχώς έχουν άλλες χώρες. Και ο κύριος Τσόδρας, ο οποίος θεωρείται και ο δημοφιλέστερος πολίτης στη χώρα μας, 90,4% δημοφιλία, όπως ο κύριος Χαρδαλιάς, όπως και στην κυβέρνηση που κάνανε ένα γκάλωπ. Τι λέει το γκάλωπ? 46% η Νέα Δημοκρατία, 23,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,4% το ΚΙΝΑΛ και γενικά ακολουθούν και τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα τυχαία είναι, συμπτωματικά είναι, εποχιακά είναι, τι είναι, ορίμασε ο ελληνικός λαός, άλλαξε ο ελληνικός λαός, η πανδημία άλλαξε πολλά πράγματα που θα αλλάξει και μετά την λήξη αυτής της, αυτού του συναγερμού τέλος πάντων, θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Τα συζητάμε με ανθρώπους, συζητάτε κι εσείς. Αν έχετε αντίθετη άποψη, οποιαδήποτε άλλη άποψη, εδώ θα συζητήσουμε καλοπροαίρετα και καλόπιστα. Και θα παρακαλούσω και τους τηλεθεατές, θα τα πούμε και αργότερα, όταν βγουν αργότερα στην εκπομπή μας, στο Blue Sky, να είναι σοβαροί, να είναι όπως είναι οι περισσότεροι και να μην βρίζουν. Να είναι σύντομοι, περιεκτικοί και να μην βρίζουν. Το να βρίζουμε δεν λέει τίποτα. Σημαίνει ότι άμα βρεις κάποιον, σημαίνει ότι δεν έχεις επιχειρήματα να το αντιμετωπίσεις. Βγες, πες την άποψή σου, πες το πρόβλημά σου και μην βρίζεις. Δεν είναι σωστό να βρίζουμε και μάλιστα και χρονιάρες μέρες. Τέλος πάντων, ερχόμαστε στα δικά μας. Μεγάλη Παρασκευή, το βράδυ είναι και η περιφορά του επιταφείου. Δεν θα γίνει βέβαια. Δεν θα ακούσουμε και το «Ο γλυκί μου air», το «Ζωή εντάφω». Θα τα ακούσουμε από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις. Δεν θα είμαστε στις εκκλησίες. Κλειστοί οι ναοί, έτσι προβλέπουν τα μέτρα. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Και να αφήσουν ορισμένοι αυτές τις πονηριές και κουτοπονηριές. Εγώ θα την κάνω έτσι, εγώ θα την κάνω έτσι, με μονόδρομο, με παράδρομο, με έτσι, θα λαδώσω, θα κάνω και θα βάλω την ψυσταριά στο μπορμπαγκάζ και θα βάλω και τον συνεπιβάτη στο μπορμπαγκάζ και κάτι πράγματα που ακούγονται. Και ναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά να ακούγονται. Μια μέρα είναι. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας δηλαδή. Χάθηκε ο κόσμος να περάσουμε και ένα Πάσχα χωρίς να πάμε στα χωριά μας ή να ψήσουμε προκειμένου να αντιμετωπίζουμε την πανδημία, τις αρρώστιες, αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας στα νοσοκομεία. Στις μέθησες, μονάδες εντατικής θεραπείας, κρούσματα, θάνατοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς θα συσουβλήσουμε και πώς θα ψήσουμε. Έλεος, ακούω ορισμένους και μάλιστα επώνυμους να λένε κάτι πράγματα ανυπόστατα και ανεδαφικά. Και ειλικρά τρελαίνεσαι και λες, είναι σοβαροί τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Είναι σοβαροί αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θα πάω στην περιφορά, είπε κάποιος πολιτικός και στενοχωριέμαι. Μην πω το όνομά του. Και αν δεν πάω στην περιφορά του επιταφείου, λέει, θα μελαγχολήσω. Άκουσον πολιτικός κιόλα. Είναι σοβαρά πράγματα. Ούτε τα παιδιά είναι πιο ψυχρέμα από τους μεγάλους αυτές τις φάσεις. Και ειλικρινά τα θαυμάζω τα παιδιά. Τα θαυμάζω με ψυχραιμία, με σοβαρότητα και με το χιούμορ τους και το χαμογελό τους. Και καταλαβαίνω, έχω μυαλό τα παιδιά σήμερα. Πανέξυπνα είναι τα παιδιά όλα.
Το σκέφτονται, σου λέει θα αρχίσουν και τα σχολεία. Δεν θέλουν να αρχίσουν και τα σχολεία. Ακούνε ότι θα αρχίσουν μετά τις 10 του Μάη. Μπορεί να αρχίσουν τα σχολεία. Και σου λέει τι θα τα κάνουμε τώρα. Τα σχολεία, αφού τελειώνουμε, η σχολική σεζόν τελειώνει. Τι θα τα κάνουμε τα σχολεία τώρα. Δεν θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία τα ορισμένα, αλλά ορισμένα θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία. Εντάξει. Αλλά τα μαθήματα όμως γίνονται. Μέσα από τα διαδίκτυα και τα πάντα, τα μαθήματα κανονικά γίνονται. Εντάξει, δεν είναι εισάξια τα μαθήματα και η απόδοση όπως θα ήταν με τους καθηγητές. Πρόσωπο με πρόσωπο, μέσα στην τάξη, να βλέπω την αντίδρασή σου, να σε ρωτάω, να σε σηκώνω στον πίνακα, όπως λέγανε παλιά, και να σε, σε εξετάζω. Εντάξει. Αλλά και αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Ψυχραιμία λοιπόν. Ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Βλέπετε, η χώρα μας ακούμε συνέχεια. Μπράβο και συγχαρητήρια. Μπράβο και συγχαρητήρια. Δεν σας τιμάει αυτό. Δεν σας λέει κάτι αυτό. Όποιοι και να είμαστε, ό,τι και να πιστεύουμε, όποιο κόμμα, όποια ιδεολογία, όποια αντίληψη, όποια κλίση, όποιο όνειρο, όποια νοοτροπία, δεν μας τιμάει αυτό. Που η χώρα μας ζει αυτές τις στιγμές, αυτή την πανδημία με λιγότερα θύματα και οι συνάνθρωποι μας κλεισμένοι όλοι μας μέσα στα σπίτια το αντιμετωπίζουν βέβαια με τον δικό τους τρόπο. Είτε να διαβάζουν, είτε να δημιουργούν, είτε να στο διαδίκτυο, είτε να γράφουν ποιήση, είτε να, τα πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν. Εντάξει, δεν άρεσε κανέναν η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Σε ποιον αρέσει? Σε κανέναν δεν αρέσει. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Γεννιόμαστε ελεύθεροι και ελεύθεροι πεθαίνουμε. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα από τη στιγμή που ζούμε σε οργανωμένες κοινωνίες και παρουσιάζονται πανδημίες, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε επάξια, σοβαρά, ψύχρεμα και να πειθαρχούμε και να υπακούμε στα μέτρα αυτών που κυβερνάνε, αυτών που είναι αρμόδιοι. Ο κύριος Τσιόδρας κάθε μέρα βγαίνει και τα λέει ο άνθρωπος, σοβαρότατος, και έχει την εκτίμηση όχι μόνο της Ελλάδας, όλου του πλανήτη αυτός ο άνθρωπος. Γιατί έχει μια σοβαρότητα, έχει μια σεμνότητα, επιστημονικά καταρτισμένος, σπουδαγμένος, Χάρβαρντ, Σίδνεϊ, από εδώ, από εκεί, συγγράμματα. Δεν είναι τυχαίος ο άνθρωπος. Και βγαίνει μια ψυχραιμία και απαντάει σε όλα τα ερωτήματα. Μην πω και κάποια ερωτήματα ορισμένων συναδέλφων, εντός και εκτός εισαγωγικών συναδέλφων. Τι ερωτήματα κάνουν και από ποιες εφημερίδες. Έλεος! Δεν είναι εποχή για την πολιτεύση τώρα. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας τον συγχαίρουν και τον συγχαίρουν πολλοί που κρατάει μια ψυχραιμία. Άσχετα αν τελευταία εκεί με την οικονομία και θα κάνετε τα 37 δισεκατομμύρια το προσκεφάλι, πώς το λέει, και σιγά, εντάξει, μας φάγανε με αυτά τα 37 δισεκατομμύρια προσκεφάλι. Και πώς γίνανε αυτά τα 37 εκατομμύρια, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, μια θα τα ακούσει Μεγάλη Παρασκευή. Από την υπερφορολόγηση των πολιτών. Μας υπερφορολογήσατε, μας γονατίσατε φορολογικά και μαζέψατε αυτά τα φθήρωμα. Δεν τα πιάσατε ούτε από τους πλουτοκράτες, ούτε από τους βιομηχανούς, ούτε από τους φοροδιαφεύγοντες που έχουν τα λεφτά. Από τον ελληνικό λαό, από τον εργαζόμενο, από τον συνταξίχο, από εκεί τα πήρατε κύριε Τσίπρα μου, γλυκέ μου, φίλε. Και είμαστε και φίλοι. Από πού τα πήρατε? Και τα 37 δισεκατομμύρια και τα 37 δισεκατομμύρια και πού τα διαθέσατε και πού τα πήγατε και πώς θα τα διαχειριστείτε. Του ελληνικού λαού λεφτά είναι. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Και θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα. Αν πιάνετε και τους, όπως είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν, αλλά τα λεφτά δεν βρεθήκαν και εννοούσε αυτούς. Τους φοροφυγάδες και τους φοροδιαφεύγοντες και τους πλουτοκράτες και τους κοτεράρχες και τους βιλάρχες και όλους αυτούς που δεν τους άγγιξε κανένας. Σκάνδαλα επί σκανδάλων γίνανε. Μεγάλη Παρασκευή τώρα τέλος πάντων, ας με συγχωρέσετε. Φτάσαμε στη χρεοκοπία. Γιατί φτάσαμε στη χρεοκοπία? Κάποιοι φάγανε τα λεφτά και τα πλήρωσε, το πλήρωσε το μάρμαρο ο ελληνικός λαός. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Ας κοιτάξουμε τώρα ενωμένοι, όπως πάμε πολύ καλά, και η αντιπολίτευση. Και ο κύριος Τσίπρας, πέρα από κάποιες παραφωνίες που γίνονται από διάφορα κόμματα, ας εκλείψουν αυτά, ας σπάψουν αυτά να υπάρχουν. Δεν είναι εποχή τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί πέρα, ελάτε να κάνουμε οποιοδήποτε διάλογο στον αέρα. Με οποιονδήποτε και οποιοδήποτε και οποτεδήποτε θέλετε. Ελάτε. Εδώ είμαι εγώ, εδώ είστε εσείς, εκεί είστε εσείς, οποιοδήποτε. Ελάτε να κάνουμε διάλογο για οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Την εγκληματικότητα, τη φορολογία, τα μέτρα, τη ζωή, τους μισθούς, τις συντάξεις. Πώς έχει γονατίσει ο κόσμος με τις συντάξεις, θα φτάσει 400 ευρώ, θα φτάσουν οι προηγούμενοι και πρέπει και οι σημερινοί να βοηθήσουν τους Έλληνες να μην ζουν με 300 και 400 και τους άνεργους και αυτοί που είναι τεμπέλτες να πάνε να βρουν δουλειά να δουλέψουν και μην περιμένουν τα επιδόματα. Αυτοί που είναι εργαζόμενοι θα βρουν δουλειά. Αυτοί που κάθονται στις καφετέρες με τα iPhone και το ένα άλλο, πώς θα βρουν δουλειά? Και περιμένουν το επίδομα. Ναι, κοινωνική πρόβλημα, τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας, να τους αφήσουμε. Αλλά πρέπει το κράτος να δίνει όμως την περιθώρια και ευκαιρίες για δουλειές. Έτσι θα υπάρχει δημιουργία στη χώρα και παραγωγή στη χώρα. Το να δίνουμε επιδόμα, θα γίνουμε επιδοματούχοι όλοι τώρα στη χώρα. Σε οποιαδήποτε χώρα. Είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Γαλλία, Ισπανία, οτιδήποτε. Κι αλλού υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Αλλά υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν προγράμματα από τις κυβερνήσεις για να υπάρχουν και δουλειές. Να αναπτυχθεί ο τόπος. Δεν μπορεί ένας νέος τώρα να κάθεται στην καφετέρια να παίρνει τα 200-400 και να μην παράγει τίποτα. Ως πότε? Είναι 20, 25, 30, 40 επίδομα. Ως πότε θα δημιουργήσει? Πότε θα κάνει δουλειά?
Πώς θα κάνει οικογένεια. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει οικογένεια, είναι σημασία, αυτό είναι δικό του θέμα του καθενός. Η επιλογή του καθενός θα κάνει, μπορεί να θέλει να μείνει μόνος, οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, απλώς το ανέφερα. Πότε θα δημιουργήσει. Έχει η περιφέρειά μας, που δυστυχώς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις σχεδόν όλες, αφήσαν την περιφέρεια να ερημώσει, να νεκρώσει, να βαλτώσει. Και φύγανε νέοι για το εξωτερικό, έτσι όπως φύγανε και πριν, για να βρίσκανε δουλειές. Και γεμίζανε τα καράβια και τα τρένα και φεύγανε για το εξωτερικό για δουλειές. Ενώ η επαρχία θα μπορούσε σήμερα η Ελλάδα, όπως μου είχε πει ένας καθηγητής, το λέει, θα το ξαναλέω αυτό το πράγμα στο Πανεπιστήμιο στη Νέα Υόρκη, η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν το Παρίσι των Βαλκανίων σήμερα. Και είμαστε μια χώρα και ζητιανεύουμε στους Ευρωπαίους. Και έρχεται η κυρία Μέρκελ, τώρα που αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, να μας φορτώσει κι άλλα μνημόνια. Νομίζω ότι με τα 500 δισεκατομμύρια που έβγαλε για αυτές τις χώρες που πάσχουν και υποφέρουν και δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στους εργαζόμενους και πρέπει να τους κοιτάξουμε όλους τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους και τους μεγαλομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτούς που κάνουν μεταφορές. Δεν μου αρέσουν τα ξενόγλωσσα αυτό που λένε break και τέτοια που λένε στον αέρα και στα ραδιόφωνα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Break και break. Τι είναι αυτό, η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Τι πάει να πει break, κύριοι συνάδελφοι εντός και εκτός εισαγωγικών. Πάμε σε break, λέει. Διάλειμμα είναι. Τι πάει να πει break. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ελληνική γλώσσα, η πιο πλούσια γλώσσα. Μαθηματικά, σε όλο τον κόσμο μιλάνε στα ελληνικά. Στα φυσική τα ίδια, στην ιατρική τα ίδια. Όλα στην ελληνική γλώσσα. Και εμείς εδώ πέρα να δείξουμε ότι ξέρεις μια γλώσσα. Break. Ή κονέα, κάνω και κονέλη. Είμαστε σοβαροί τώρα. Μην υποτιμάτε τη γλώσσα μας, την κοινωνία μας, τη ζωή μας και την ιστορία μας. Έχουμε ωραία χώρα, ωραία ιστορία και ωραία γλώσσα. Αυτή η γλώσσα έχει διδάξει και να φανταστείτε, στην Αμερική διδάσκονται και στην Κίνα και σε πολλές άλλες χώρες τα αρχαία ελληνικά. Τα αρχαία ελληνικά. Αλλά βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα, τέλος πάντων. Και βλέπετε κάποιους να ανησυχούν και για τους μετανάστες. Και πολύ δικαιολογημένα και για τους. Όχι, λαθρομετανάστες, συγγνώμη. Για τους μετανάστες, αν είπα λαθρομετανάστες, συγγνώμη. Για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ότι φοβούνται μήπως η Τουρκία, η οποία έχει κάποιο σαπιοκάραβα, τα είχαμε αποκαλύψει πρώτοι εδώ στο Blue Sky. Κάποια σαπιοκάραβα τα οποία θέλει να τα φορτώσει με κάποιους συνανθρώπους μας από διάφορες περιοχές του πλανήτη. Έχουν δεν έχουν ιό. Ποιος τους έχει εξετάσει, ποιος, κανένας. Εκεί ξεχασμένοι, πονεμένοι, διψασμένοι και οτιδήποτε άλλο είναι σε κάποιες περιοχές της Τουρκίας, η οποία η κυρία Τουρκία, ο κύριος Ερντογάν, προσπαθεί να τους φορτώσει. Τους ανθρώπους μας αυτούς, τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, από τον Εύρο τους πάει στην Ατάλεια, από την Ατάλεια στα Δαρδανέλια, από την Δαρδανέλια από νησί σε νησί, από περιοχή σε περιοχή εκεί, και προσπαθεί να βρει τώρα δίωδο, να βρει μπογάζι, που το λέγεται τουρκικά, μπογάζι, δρομάκι, να τους φέρει στα ελληνικά παράλια. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα, όπως είπε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παγιωτόπουλος, είναι θωρακισμένη από παντού και από τον Εύρο και από τα νησιά. Μην τολμήσει ο κ. Ερντογάν να κάνει τέτοιο βήμα. Μην προσπαθεί και να συνεχίζει να κάνει αυτό το πράγμα. Την πεπατημένη να τη σταματήσει. Ο κ. Ερντογάν να κοιτάξει τα προβλήματά τα οποία έχει μέσα με τους αρρώστους και με την οικονομία που καταραίει και δεν ξέρει τι να κάνει. Αλλά για να μιλήσουμε για τα κριτικά νησιά τα οποία φιλοξενούμε σε συνέχεια, τελευταία, και θα συνεχίσουμε να είμαστε επικοινωνία. Κάνουμε οδηπορικό το Blue Sky και εκπομπή μας στα κριτικά νησιά, να δούμε και τι κάνει αυτός ο κόσμος εκεί. Γιατί η Αθήνα, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, το Κολωνάκι και η Μύκονος και τα βόρεια προάστια. Η Ελλάδα γεμάτη ομορφιά και φύση είναι στα νησιά μας, στην υπηρετική, στην νησιωτική και οτιδήποτε. Ζητήσαμε σήμερα να είναι μαζί μας ο γνωστός και από την εποχή των ημείων δήμαρχος της Καλύμνου, ο κ. Δημήτρης Διακομιχάλης, να μας μιλήσει για τη ζωή, για το νησί, για τον τουρισμό, για τα κριτικά νησιά, για τα πάντα. Σας καλημερίζουμε και χρόνια πολλά, κύριε Διακομιχάλη, από το Blue Sky και από την εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα. Τι κάνετε, τι κάνει η Καλύμνος και τι κάνει και η Ψέριμνος, η συμπαθιά μου που είναι απέναντι. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Ανάσταση εύχομαι σε όλους τους τηλεθεατές, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Η Καλύμνος είναι πάντα σημείο αναφοράς, λόγω ημείων απέναντι, όπως ξέρεις, στην τουρκική επιθετικότητα. Δυστυχώς, και πολύ σωστά το επεσήμανες, Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα. Εδώ χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από τη Λίμνο πάνω μέχρι τη Ρόκια, το Καστελόριζο και τη Στρογγύλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επιτέλους θα πρέπει κάποτε σε αυτόν τον τόπο να δούμε την ανάπτυξη που αποτελεί και το καλύτερο όπλο απέναντι στην επιθυμητικότητα της Τουρκίας, να υπάρχει ζωή εδώ, στα νησιά. Αν καταφέρουμε πραγματικά να έχουμε ουσιαστική ανάπτυξη, τότε δεν φοβόμαστε
τι κάνει ο κάθε Ερντογάν ή τι έλεγε ο Ζαρ πριν χρόνια. Θυμάσαι τι έλεγε, ότι γιατί να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα, να στείλουμε κάποια εκατομμύρια από απέναντι ή για να τελειώσουμε με δάφτους. Έτσι το έλεγε επακριβώς. Λοιπόν, και βλέπετε έρχεται ο Ερντογάν σήμερα και προσπαθεί να το υλοποιήσει με θρησκευτική ευλάβεια. Εδώ στο νησί έχουμε υποστεί λόγω του κορονοϊού ένα τεράστιο πλήγμα, γιατί ο τουρισμός της Χαλήνου, αγαπητέ Γιάννη, όπως ξέρεις, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στους αναρχητές, οι οποίοι ξεκινούν από τα μέσα του Μάρτη, το full δηλαδή, το peak για την αναρρίχηση είναι από τα μισά του Μάρτη μέχρι και τέλος Μαΐου, μισά του Ιουνίου. Οπότε αυτή την περίοδο τη χάσαμε όλοι και ξεκινάμε πάλι από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Νοέμβρη. Ελπίζω να πιάσουμε το δεύτερο κομμάτι της περίοδου που έχουμε της πολυπληθής αφήξης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι για το οποίο έχουμε πληγή ανεπανόρθωτα. Το δεύτερο είναι η αλία μας. Διότι Κάρινος έχει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο στο Αιγαίο, όπως ξέρεις, περί τα 500 σκάφη επαγγελματικά, τα οποία σαρώνουν όλο το Αιγαίο, το Ιόνιο, πάνε Ισραήλ, πάνε Κύπρο. Καταλαβαίνεις λοιπόν, τα μεγάλα σκάφη, αυτά τα οποία ψαρεύουν ψηφία λόγω του κλεισίματος που υπάρχει στην Ιταλία, διότι όλα αυτά τα σκάφη κάνουν εξαγωγικό εμπόριο, δεν μπορούν να πάνε και είναι παρκαρισμένα στο λιμάνι της Καλύμνου, η μικρή παράχτη αλία, αφού δεν μπορεί να πουλήσει στον χοντρέμπορα στην Αθήνα τα ψάρια λόγω των μέτρων που υπάρχουν, καταλαβαίνεις ότι το νησί είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση, γιατί οι δύο τομείς αυτοί, οι παραγωγικοί που συμβάλλουν τα μέγιστα στο ΑΕΠ του νησιού, στο τοπικό ΑΕΠ, αυτοί έχουν νεκρώσει. Και για μένα ως δήμαρχος, αυτό που με απασχολεί με τους συνεργάτες μου είναι να δούμε πώς ο Δήμος μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο εκείνο για την επόμενη μέρα. Σε αυτόν φως έχουμε πάρει μέτρα, αφαιρούμε δημοτικά τέλη, αναστέλλουμε οφειλές, διαγράφουμε οφειλές, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα στα πλαίσια της χαλάρωσης αυτών των περιοριστικών μέτρων. Και επειδή στην Κάλυμνο η προέλευση των αναρριχητών δεν αναφέρεται σε μία χώρα, έρχονται αναρριχητές από όλο τον πλανήτη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχουμε και αυτή την δυσκολία. Ναι, μεν η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται θα βγει η κερδισμένη από αυτό τον αόρατο εχθρό, αλλά να μην έχουμε στην πορεία προβλήματα υποδεχόμενοι όλο αυτόν τον κόσμο από χώρες οι οποίες έχουν πληρώσει ακριβά το μάρμαρο από τον κορονοϊό. Οπότε οι δύο τομείς από όπου εξαρτάται και οικονομικά το νησί, αγαπητέ κύριε Διάκο Μιχάλη, είναι ο τουρισμός και η αλία, τα οποία έχουν πληγεί τώρα βέβαια με την πανδημία. Ανεπανόρθωτα θα έλεγα. Μάλιστα. Πόσος είναι ο πληθυσμός σήμερα στην Κάλυμνο, κύριε Διάκο Μιχάλη? Είναι ο γνωστός, 15-16.000 εκεί μέσα παίζει. Σήμερα αντιμετωπίζετε σοβαρό πρόβλημα ανεργίας ή σιγά σιγά αντιμετωπίζετε? Γιάννη, αυτή την ώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί τα ξενοδοχεία στην ΚΟ που δέχονται ένα μεγάλο μέρος Καλυμνίων δεν δουλεύουν, είναι κλειστά. Τα καταλήματα όλα τα τουριστικά στην Κάλυμνο, τα οποία απασχολούν αρκετό κόσμο, είναι κλειστά. Καταλαβαίνεις ότι όλος αυτός ο κόσμος έχει θέμα. Εγώ χαίρομαι διότι συζητάμε με τον Περιφερειάρχη ένα σοβαρό επισητιστικό θέμα για την επόμενη μέρα, διότι θα υπάρχει θέμα σε όλα τα νησιά. Δεν είναι, αν κανείς δεν θέλει να ωρεοποιεί τα πράγματα, πρέπει να δούμε την πραγματικότητα με ανοιχτά τα μάτια, κατάματα, διότι τώρα μεν είμαστε κλειστοί στα σπίτια, τώρα κινδυνεύει άμεσα η ζωή μας. Την επόμενη μέρα, επειδή εδώ είναι ένας πόλεμος ουσιαστικά, η χώρα θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μας. Είχατε καθόλου κρούσματα, κύριε Δήμαρχε? Όχι, δεν είχαμε κανένα. Εδώ έχουμε δουλέψει δυνατά με όλες τις υπηρεσίες, λιμεναρχία, αστυνομία, ο Δήμος, ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνονται. Καλά τα πάμε μέχρι τώρα, Γιάννη μου. Να ευχηθούμε να τα καταφέρουμε να βγούμε τουλάχιστον υγιείς από αυτόν τον πόλεμο τον οποίο υφιστάμεθα. Νοσοκομιακή υποδομή, κέντρο υγείας και τέτοια υπάρχουν στην Κάλυμνο? Υπάρχει νοσοκομείο αρκετά οργανωμένο
μαζί με ένα κέντρο υγείας, είναι νοσοκομείο για ένα νησί, είναι αρκετά καλά, αλλά δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς. Μάλιστα. Και εμένα ο προσωπικός μου αγώνας, Γιάννης Δήμαρχος, είναι να μην υπάρξει ούτε ένα κρούσμα, διότι εκεί μπαίνει ζήτημα μεταφοράς, εάν πρέπει να μεταφερθεί, όπως ξέρεις, οι κάψουλες αρνητικής πίεσης που υπάρχουν σε όλη τη χώρα είναι περιορισμένες, υπάρχουν ζητήματα, οι αεροδιακομιδές, οι κανονικές και έχουν πρόβλημα. Σκέψου λοιπόν, ο αεροδιακομιδές αυτού του επίπεδου, που είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένες, που θέλουν ιδιαίτερη προφύλαξη από τα πληρώματα των ελικοπτέρων κλπ. Κλπ. Είναι δύσκολες συνθήκες, το να ευχόμαστε να είμαστε καλά. Φεύγε. Αυτό μετράει. Τώρα λόγω των μέτρων βέβαια δεν θα είχατε επισκέψει, όπως σε όλα τα μέρη της Ελλάδας δεν πήγαν οι συνάδελφοί μας. Όχι, δεν έχουμε επισκέψεις. Και γι' αυτό ο Δήμος φρόντισε να ομορφύνει λίγο τη ζωή ανήμερα του Πάσχα. Θα έχουμε ένα υπερθέαμα με βεγγαλικά διάρκειας μιας ώρας τουλάχιστον. Μάλιστα. Οπότε οι καλύμνοι θα μπορούν να δουν από τα μπαλκόνια τους, από τις ταράτσες τους, από τους κήπους τους, αυτή την πανδεσία με τα βεγγαλικά που οργάνωσε ο Δήμος να γλυκάνουμε λίγο τη ζωή όλων. Να δώσει μια άλλη νότα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Από τους απέναντι δεν έχετε καθόλου τελευταία ενοχλήσεις, ούτε προσπαθούν να στείλουν συνανθρώπους μας μετανάστες στο νησί το δικό σας ή στην Ψέρυμο ή οπουδήποτε αλλού? Γιάννη, θα πω κάτι και θέλω να συγχαρώ δημόσια την ελληνική εκτοφυλακή, η οποία κάνει αποτροπή υψηλού επίπεδου μέσα στα προβλεπόμενα νόμιμα. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Ο λιμενάρχης, τα πληρώματα των σκαφών που είναι εδώ, τα οποία τώρα μετά την απόφαση του Κισέα την 1η του Μάρτη είναι υψημένα τα μέτρα και βέβαια οι οδηγίες που έχουν δοθεί και η αποτροπή είναι ουσιαστική. Δεν έχουμε νεοεισερχόμενους μη νόμιμους μετανάστες, πρόσφυγες, δεν έχουμε τίποτα. Είναι τώρα μία περίοδος που τα καταφέρνει καλά. Γιάννη, εάν το κράτος, το ελληνικό, αφήσει την πολιτική του κατευνασμού, εγώ ξέρω ότι έχω καθαρές θέσεις, και έχει ισχυρή δύναμη αποτροπής, θα διαφυλαχθεί και η ειρήνη στην περιοχή. Εάν κινούμαστε όλοι στη λογική του yes man, ή από το διεθνές δίκαιο από μόνο του, δεν λέει τίποτα. Το διεθνές δίκαιο, το οποίο δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις, μάλιστα, πάει παράλληλα με την δύναμη αποτροπής. Όταν ο Ερντογάν ξέρει ότι η δύναμη αποτροπής στην Ελλάδα, όπως έγινε στον Εύρο, που έγινε πολύ δυνατή δουλειά εκεί πάνω, αστυνομία, στρατός, όλοι όσοι είχαν εμπλοκή εκεί, είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Μάλιστα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και σε όλα, μάλιστα, τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, από πάνω από τη Μυτιλίνη μέχρι κάτω το Καστελόριζο. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι το κατάλαβαν οι κυβερνώντες και οι οδηγίες που υπάρχουν είναι αυτές. Μάλιστα. Και σου λέω, η ελληνική ακτοφυλακή κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Εδώ ο λιμενάρχης με όλα τα πληρώματα που επιβαίνουν στα δικά μας σκάφη, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά και θέλω δημόσια να τους συγχαρώ. Μπράβο. Υπάρχει παντού ετοιμότητα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Είστε παλιός δήμαρχος, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα. Ειλικρινά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Είπατε πολύ ωραία πράγματα και επίκαιρα και θέματα που αφορούν το νησί και τα μέτρα. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για να κλείσουμε και τελειώνει ο χρόνος, κύριε Δήμαρχε, και σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να ευχηθώ σε όλους τους καλύμνιους απανταχού της γης, όπου φτάνει η συχνότητα του σταθμού σας, και σε όλους τους Έλληνες να έχουμε την υγειά μας και να δεχθούμε τον Αναστάντα Χριστό με αγάπη, γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι η κατεξοχήν γιορτή της αγάπης. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, επίσης σε όλους και στην Κάλυμνο, στους Καλύμνιους και απέναντι στην Ψέρυμο, το αγαπημένο μου νησί. Να δώσετε χαιρετισμούς σε όλους και να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Ήταν ο Δήμαρχος της Καλύμνου, ο κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα εκεί πέρα και τα παρακολουθεί χρόνια. Ήταν και πρώην δήμαρχος, έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην εποχή των ημείων. Τέλος πάντων, ακούσατε τα θέματα που υπάρχουν σήμερα στα νησιά μας, γι' αυτό και το Blue Sky και μέσα από την εκπομπή. Θα κάνουμε διπορικό σε όλα τα κριτικά νησιά και θα μιλάμε με δημάρχους και άλλους φορείς για να μας λένε και να μας αναδεικνύουν τα προβλήματά τους και εμείς βέβαια σιγά σιγά να τα μεταφέρουμε στους αρμόδιους, όποιοι και να είναι, και να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε με άλλες ειδησούλες αλλά και με τους τηλεθεατές. Να είναι σύντομοι και παρακαλώ πάρα πολύ να μην ξεφεύγουμε και να μην εκτροχιαζόμαστε. Εδώ είμαστε και πάλι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή.
Το βράδυ ήταν και η περιφορά του Υπεταφείου. Δεν θα γίνει αυτή τη φορά. Όπως είπαμε, θα είμαστε στα σπίτια μας, θα τα ζήσουμε όλα από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο. Και του χρόνου θα βγούμε και στα χωριά μας και στα σπίτια μας και στα χωράφια μας και στις χαποκέλες μας και παντού, αρκεί να είμαστε καλά. Λοιπόν, επειδή πολλοί με ρωτάνε για τους νέους και για τα πακέτα που πρέπει να δοθούν από την κυβέρνηση για να ενισχύσουμε τους νέους, θέλω να τους ενημερώσω μια πληροφορία που έχω. Ότι νέο πακέτο στήριξη λέει για 10.000 εργαζόμενους και αγρότες και 250 άνεργους ετοιμάζονται από την κυβέρνηση. Επίσης, στο τραπέζι είναι, λένε οι πληροφορίες, και η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης σε αστυνομικούς, εργαζόμενους στην καθαριότητα και με FAPAX ενίσχυση. Επίσης, θα κοιτάξουν, όπως μου είπαν από διάφορες υπηρεσίες, να συντομεύσουν την έκδοση των συντάξεων όπου έχουν κάνει αιτήσεις πολλοί συμπολίτες μας και ακόμα περιμένουν την σύνταξή τους 2 και 3 και 4 χρόνια και ζουν με 3 εκατοστάρικα που τους έχουν δώσει προκαταβολή. Πάμε λοιπόν στα μέτρα. Με ρωτήσαν ορισμένοι ποια θα τα μέτρα τώρα το Μεγάλο το Πάσχα. Θα πετάνε ελικόπτερα, θα πετάνε drones στα λιμάνια, στα τρένα, στους δρόμους, στις εθνικές, αστυνομία. 5.000 αστυνομικοί κινητοποιούνται αυτές τις μέρες για να τηρηθούν τα μέτρα. Προσέχετε λοιπόν, μην κάνετε κανένα λάθος και γυρίστε από εκεί που θέλετε να πάτε, γυρίστε από τη μέση του δρόμου που θα σας συλλάβουν, θα σας εντοπίσουν και θα είσαστε παράνομοι. Μην γυρίστε πάλι πίσω, χωρίς πινακίδες και με 300 ευρώ προστιματάκι. Προσέξτε το. Είναι λάθος δηλαδή να το διακινδυνεύσουμε. Να πληρώσετε 300 ευρώ, να σας φάνε τις πινακίδες, σας πάρουν τις πινακίδες για 60 μέρες και να γυρίσετε πίσω μελαγχολικοί, πικραμένοι και θλιμμένοι να κάνετε Πάσχα. Μείνετε στο σπιτάκι σας με τους φίλους σας, τις οικογένειές σας, τους πάντες. Περνάνε όλα. Πάμε πολύ καλά. Σας το λέω εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες. Πάμε καλά. Οι πληροφορίες μου δεν πέφτουν έξω. Δεν με διαψεύδουν. Με επιβεβαιώνουν. Από εκεί που τις παίρνω τις πληροφορίες είναι έγκυρες οι πηγές, εγκυρότατες. Τα παίρνω και από Μαξίμου και από Βουλή και από Υπουργεία και από παντού. Αφού θέλετε να σας αποκαλύψω και τις πηγές μου. Δεν είναι, είναι εγκυρότατες και με επιβεβαιώνουν. Πάμε καλά. Το είπαμε. Σας είπα ότι θα μειώνονται τα κρούσματα. Είδατε, από 25 πήγαμε 15. Αύριο μπορεί να είναι 10. Αλλά μπορεί να είναι και περισσότερα. Εγώ δεν είμαι Θεός. Άλλοι είναι οι αρμόδιοι που τα υπολογίζουν και τα εκτιμούν. Και βλέπετε κάθε μέρα γίνεται μια σωστή ενημέρωση από τον κύριο Τσόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά και όλοι ενημερωνόμαστε. Προμονή λοιπόν και όλα θα γίνουν. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Μάλλον ας πάμε λίγο στους τηλεθεατές, περιμένουν οι άνθρωποι και επανερχόμαστε. Πάμε στην κυρία Έφη από την Κυψέλη. Καλημέρα σας, κυρία Έφη, και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Κανελάκη. Σας εύχομαι καλή ανάσταση, χρόνια πολλά. Παρομοίως. Και θέλω να ψήξω κάτι μόνο, ένα πράγμα. Η κυβέρνηση, όπως το άκουσα από τον κύριο Κόνστα, από το κανάλι σας, για την πρώτη κατοικία ετοιμάζει ένα πολύ ωραίο νομοσχέδιο. Πάρα πολύ όμορφο που το άκουσα χθες το βράδυ, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Τα ακούσαμε, ναι. Ιδέα από αντιπολίτευση. Ο κύριος βγαίνει εκεί πέρα και λέει άλλα. Είναι εναντίον της κυβερνήσεως. Αυτό το σχέδιο που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ καλό. Βοηθάει τους ανθρώπους. Μπορεί να μείνουν στο ίδιο τους στο σπίτι και να πληρώνουν ενίκιο ή μπορεί να τους δίνουν και αποζημίωση. Είναι πολύ. Όταν τους παίρνουν το χαίρομαι σπίτι. Χαίρομαι όποιοι και να κυβερνούν, χαίρομαι που αγγίζουν τα προβλήματα του ελληνικού λαού και δίνουν λύσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και σας χάρηκα που είπατε για τα επιδόματα μερικοί τεμπέληδες και για τις ξένες γλώσσες που όλα γράφονται σε ξένη γλώσσα. Και δεν εννοούν να τις χρησιμοποιούμε τα ελληνικά. Έχουμε μας. Πανέμορφη και πλούσια. Πάλι καλή ανάσταση. Και πλούσια γλώσσα και πρέπει να τιμούμε τη γλώσσα μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Έφη. Καλή ανάσταση, καλό Πάσχα. Πάμε στον κύριο Μιχάλη, εδώ από το κέντρο της Αθήνας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Οι Έλληνες γιατροί απέδειξαν ότι είναι οι καλύτεροι γιατροί του κόσμου. Δεν σας άκουσα, τι είπατε. Οι Έλληνες γιατροί, ναι, απέδειξαν ότι είναι οι καλύτεροι γιατροί του κόσμου. Αξίζουν διεθνής διακρίσεως. Πρέπει να διεκδικήσουν το βραβείο Νόμπελ γιατί σώσανε πολλές ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι γεγονός. Και η κυβέρνηση θα πάει καλά. Έχουμε πολύ, πολύ... Η κυβέρνηση όμως κάνει ένα λάθος. Μεγάλο λάθος. Αυτοί οι οποίοι ήρθαν από την Τουρκία τώρα τελευταία μετά τον Εύρο είχαν πει ότι σε ένα μήνα το πολύ θα έχουν φύγει. Δεν, ναι, έχουν φύγει. Δεν έχουν φύγει ακόμα. Είναι πάρα πολύ εγκληματικό λάθος. Ναι. Έπρεπε όχι μόνο να φύγουν, αλλά αν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και ο νόμος παράνομα εισερχόμενων. Τέλος πάντων, πρέπει οπωσδήποτε να το διορθώσουν το λάθος. Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν, κύριε Μιχάλη μου. Επίσης θα πρέπει να κάνουν έναν έλεγχο, να δούνε όλοι όσοι, όλοι που έχουν ελληνοποιηθεί με πλαστά χαρτιά. Και αυτό θα γίνει γιατί μπορεί να έχουν υπάρχει, υπάρχουν και τέτοια κρούσματα. Έχετε δίκιο, κύριε Μιχάλη, θα τα ελέγξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Να είστε καλά, καλό Πάσχα, καλή ανάσταση. Πάμε στον κύριο Μαρίνο από την Αρτέμιδα. Μας ακούει ο κύριος Μαρίνος. Σας
ακούω, Γιαννάκη. Γεια σας. Λοιπόν, εχθές βγήκε κάποιος, ο κύριος Καπούσας, όπως λέγεται, και είπε ότι ο Τάλε σκοτώνανε τους Έλληνες και τους Άλβας για τους Β'. Ο Γερμανός το 40 πόσους Έλληνες σκότωσε και οι Τούρκοι πώς είπε ότι σκοτώσανε. Αυτός δεν τους ανάφερε καθόλου. Άρα και αυτός που βγήκε ήταν Γερμανόφιλος. Μάλιστα. Τέλος πάντων, απόψεις ακούγονται, τι να κάνουμε. Να είστε καλά, κύριε Μαρίνο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Πάμε στον κύριο Σοκράτη. Γεια σου, κύριε Καβελάκη. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση να έχεις. Επίσης, κύριε Σοκράτη, να είστε καλά. Σε δύο-τρία θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι αυτή την περίοδο πρέπει να αισθανόμαστε όλοι σαν Εθνική Ελλάδος. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και τίποτα. Έτσι. Είμαστε όλοι Εθνική Ελλάδος. Σωστό. Δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα. Σωστό. Και θα πω και κάτι. Στην αρχαία Ελλάδα, μια μητέρα είχε δύο κόρες. Η μία κόρα ενυφεύει περιβολάρι, η δε άλλη κεραμοποιό. Τι να παρακαλέσει το Θεό, να γίνει βροχή ή να βγει ο ήλιος. Και τελικά ο Ερντογάν πρέπει να πιστεί και να καταλάβει ότι πολύ μορφωμένοι Τούρκοι, όσο εξελίσσονται, ξέρουν ένα πράγμα. Ότι είναι, στηρίζονται στα θεμέλια και τα πάντα είναι ελληνική αρχαία ιστορία. Τίποτα άλλο, ό,τι είναι ιστορικό. Και υπάρχουν Τούρκοι και έχουν γράψει ωραία βιβλία υπέρ της Ελλάδος. Μπράβο. Δεν θα είναι τιμή τους να αναγνωρίζουν ότι είναι από την αρχαία Ελλάδα. Έχετε απόλυτο πρόβλημα. Και χαίρομαι που το λέτε, κύριε Σοκράτη μου. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Γεια. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, άκου, παίρνω τώρα αυτή τη στιγμή. Είμαι δίπλα από την 114 πτέρυγα μάχης. Ναι. Τανάγρας. Αυτή τη στιγμή περνάει ένα αεροπλάνο πολιτικό το οποίο έχει αστρίσει ο ουρανός. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούω, λοιπόν, κύριε Γιώργο. Έχουμε πάλι ψεκασμό το αεροπλάνο. Τώρα αν βγείτε πάει δηλαδή προς Ελευσίνα, άσπρισε ο ουρανός όλος. Δεν τα ξέρω τα θέματα αυτά. Αυτά τα ξέρουν οι αεροπόροι, κύριε Γιώργο μου. Αυτά θα τα εξετάσουν οι αρμόδιοι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Πάμε στον κύριο Γιάννη. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Αγαπητέ κύριε Κανελάκη, γεια σας. Γεια σας. Προβλήθηκε προσφάτως για πολλωστή φορά η ταινία «Το Εξπρές του Μεσονυχτίου». Παρόλο που πέρασαν 35 χρόνια από την πρώτη προβολή της, είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Γιατί βλέποντας την ταινία διαπιστώνει κανείς πως τίποτε δεν έχει αλλάξει από τότε στην Τουρκία. Η διαφθορά, η ελεγχόμενη δικαιοσύνη, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η λογοκρισία του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου στην ημερησία διάταξη. Και εγώ θαυμάζω και ανησυχώ για το θάρρος των δικών μας ανταποκριτών, της κυρίας Ζαχαράκη, της κυρίας Φερεντίνου, του κυρίου Κωστίδη. Παρακαλώ το σχόλιο σας και τις ευχές μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση. Ήμουνα και εγώ θύμα. Έχω πέσει και εγώ θύμα. Αφού θέλετε το σχολείο μου, αγαπητέ μου κύριε, έχω πέσει και εγώ θύμα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην Τραπεζούτα που είχα πάει ρεπορτάζ. Με βάλα μέσα στα λευκά κελιά για αρκετό καιρό, να μην πω σε λεπτομέρειες τώρα. Και ξέρω πολύ καλά ποιοι είναι οι Τούρκοι και ποια πολιτική ακολουθούν. Να είστε καλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Πάμε στην κυρία Χριστίνα. Γεια σου, κύριε Κανελάκη. Γεια σας, τι κάνετε? Συγχαρητήρια για όλα. Βάζω 100, τα είπατε σήμερα όλα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Και θέλω και να. Στην κυρία Μέργκελ μου χρωστά, αν μπορούσα να της το πω, κατά σκοτώσαν τον πατέρα μου. Είμαι 76 χρονών και από τότε ούτε πατέρα είπα ούτε μάνα είπα, 6 ορφανά. Και θέλει και ζητάει. Τι ζητάει όλο ένα? Μας χρωστάει. Μας χρωστάει και από τις αποζημιώσεις, από την κατοχή, πολλά μας χρωστάνε, αλλά δυστυχώς σιγά σιγά πρέπει να τα διεκδικήσουμε και να τα πάρουμε γιατί τα δικαιούμαστε. Να είστε καλά, αγαπητή μου κυρία Χριστίνα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Πάμε στην κυρία Μαρίνα. Μαρία. Γεια σας, κυρία Μαρία, τι κάνετε? Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Μια χαρά εσείς. Και δόξα χρόνια πολλά. Επίσης. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω, να δείξω το θέμα έτσι που έχει γίνει με τους μακροχρόνια ανέργους για το επίδομα των 400 ευρώ. Είχε πει η κυβέρνηση ότι θα δοθεί, εντάξει, εξ αρχής δεν είχε πει σε πόσους και τι. Νομίζαμε ότι θα το πάρουμε όλοι, γιατί και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία των μακροχρονίων ανέργων. Μετά όμως ακούστηκε τώρα τις τελευταίες μέρες ότι θα δοθεί μόνο σε 155.000 και συγκεκριμένα σε όσους έχουν άνεργοι από... Σας διάβασα προηγουμένως, ίσως να μην ακούσατε, προηγουμένως διάβασα εδώ πέρα μια καινούργια είδηση που λέει το νέο πακέτο στήριξης για 100.000 εργαζόμενους, αγρότες, 250 ανέργους και άλλα πράγματα. Υπάρχει μέσα στο σχέδιο, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα και από ό,τι βλέπω και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, που θα δοθεί το επίδομα αυτό σε όλους, αγαπητοί μου κύριε. Μην ανησυχείτε, περιμένετε να κάνετε την αίτηση και θα το πάρετε από ό,τι λένε πληροφορίες. Τώρα, αν τα ανακαλέσουν, πάλι εδώ θα είμαστε, θα το καταγγείλουμε. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Πάμε στον κύριο Σταύρο από τα Πατήσια. Κύριε
Κανελάκη, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Σταύρο. Κύριε Κανελάκη, τον ακούσαμε τον δήμαρχο της Καλύμνου, αλλά το θέμα είναι το εξής. Πόσο αληθεύουν αυτά που λένε, διότι δεν περνάει άλλος μέσα. Παρακολουθώ τα ξένα τα κανάλια, το BBC και το γαλλικό, και λένε ότι μπαίνουν λίγοι, αλλά μπαίνουν. Γιατί δεν τους σταματάνε, γιατί δεν τους επιτρέπουν να μην μπει κανένας. Αυτοί που μπαίνουν έρχονται. Τι γίνεται με αυτούς? Κανένας δεν φεύγει έξω. Όλοι μένουν εδώ σε μας. Τζάμπα λέει η κυβέρνηση ότι θα τους βάλουν και θα τους στείλουν πίσω τώρα. Δεν φεύγει κανένας, κύριε Κανελάκη, κανένας. Όλοι θα μείνουν εδώ. Και θέλω να απαντήσω τον κύριο που πήρε προηγούμενα σχετικά με το ψεκάθισμα, αυτό που το λένε. Αύριο το πρωί να σηκωθεί και θα δει σκόνη. Έτσι. Ορίστε. Ναι, σας ακούω. Ναι, αύριο το πρωί όταν θα σηκωθεί, για να ρίξει μια ματιά πάνω στο αυτοκίνητό του και θα δει αυτήν τη στάχτη που είναι, ναι, το δηλητήριο έτσι, που μας στέλνουν πάνω από εμάς. Έτσι, σωστά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα, Καλιανά σας, κύριε Σταύρο. Πάμε στον κύριο Οικονομάκο. Κύριε Οικονομάκο. Καλησπέρα, Γιάννη, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Τι κάνετε? Καλή Ανάσταση. Επίσης, καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ανησύχησα γιατί έμαθα ότι είσαι σε καραντίνα. Σε καραντίνα όλοι είμαστε τώρα, καραντίνα. Αλλά η δουλειά είναι δουλειά. Όμως προσπαθούμε, το ρισκάρουμε, βγαίνουμε έξω, κάνουμε τη δουλειά μας όπως όλοι κάνουν και επιστρέφουμε με τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε. Να είστε καλά, καλό Πάσχα, καλιά να σας είναι Οικονομάκο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πρόταση. Έχουμε λοιπόν πολλά θέματα ακόμα να συζητήσουμε. Πάμε και λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά πριν πάμε εκεί, ένα άλλο θέμα που μου είπαν πρέπει να θίξουμε είναι η ενδοοικογενειακή βία λόγω της πανδημίας που είμαστε κλεισμένοι μέσα. Με περιμένει λίγο κυρία Ειρήνη η τηλεθεάτρια. Έρχομαι αμέσως σε εσάς, κυρία Ειρήνη. Λοιπόν, η ενδοοικογενειακή βία είναι σοβαρό θέμα. Πρέπει αυτό, να είμαστε σε αυτό το θέμα να είμαστε ψύχρεμοι. Να μην βγάζουμε τα νεύρα μας, να μην ξεσπάμε στον συνάνθρωπό μας, στη γυναίκα μας, στον άντρα μας, στα παιδιά μας, οτιδήποτε. Ψυχραιμία και όλα θα περάσουν. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Και αν έχει κάποιος τα νεύρα του, ας το πούμε έτσι λαϊκά, ή έχει δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο με τον άνθρωπό του δίπλα, ας κάνει μια βόλτα γύρω από το τετράγωνο. Ή όπως έλεγε κάποτε ένας σοφός, όταν έχεις θυμό πολύ, λέει, πριν αντιδράσεις και πριν ξεσπάσεις, μέτρα μέχρι το 10. Ένα, δύο, τρία, μέχρι το 10. Θα σου έχει περάσει. Μην δίνουμε τέτοιες διαστάσεις στην ενδοοικογενειακή. Είναι σοβαρό κοινωνικό θέμα και σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όμορφα, ωραία και λεβέντικα. Και όχι να ξεσπάμε ο ένας τον άλλον για. Εντάξει, θα υπάρχουν. Είμαστε μέσα ισόκλειστοι τόσο καιρό. Κάποια στιγμή θα υπάρχουν και λίγα νεύρα, θα υπάρχει και κάποια αντιδικία και κάποια διαφωνία και κάτι από εδώ και κάτι από εκεί. Ψυχραιμία, όμορφα, ωραία. Και αργότερα να ξεσπάσουμε και σε μια αγκαλιά ο ένας τον άλλον και να πούμε ότι περάσαμε, να αγκαλιαστούμε και ξανά προς το δρόμο του Θεού που έλεγαν και οι παλιοί. Πάμε λοιπόν στην κυρία Ειρήνη. Γεια σας, κυρία Ειρήνη. Γεια σου, Κανελάκη, τι κάνεις? Πολύ καλά. Χρόνια πολλά. Σε λέω, Κανελάκη, δεν ξέρω αν κατάγεις από την Κρήτη, γιατί εγώ είμαι από την Κρήτη μισή-μισή. Η πορεία μου είναι από τη Νέα Σμύρνη, Σπύλη, Νότιο Ρέθινο, οι προπαπούδες μου, γέννημα θρέμα, είμαι ορεινή Γορτινία, στο Βούτσι Γορτινία Αρκαδία, αυτή είναι η ζωή μου. Από την Αρκαδία είσαι? Ναι. Ναι, εγώ έχω παντρευτεί Κρητικό, είχα παντρευτεί Κρητικό. Τη θαυμάζω την Κρήτη και τη λατρεύω την Κρήτη. Είμαι από τη Γορτινία, η γιαγιά μου, η Καραμπέρι εκεί απάνω. Η καρδιά μου χτυπάει και Κρητικά, κυρία μου, χτυπάει και Κρητικά η καρδιά μου, τη λατρεύω. Ακούς? Ναι. Από τη Σκιαδά είμαι εγώ. Α, μάλιστα. Αν έχεις ακούσει. Α, βεβαίως. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα από εκεί από τα χωριά που λες. Ήθελα να σου πω ένα πράγμα. Εδώ που μένουμε, σε αυτή την οδό που μένουμε εμείς, έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τα αυτοκίνητά τους πάνω στον πεζόδρομο. Ποια περιοχή είστε, κύριε? Καβαλάνε το πεζοδρόμιο. Ποια περιοχή, κυρία Ειρήνη, ποια περιοχή? Πού έμενε ο Τσίπρας, πού μένει ο Τσίπρας, Ελικόνος. Τώρα δεν ξέρω που μένει ο κόμπο. Εσείς που μένετε, τώρα που μένει ο κόμπο. Είμαστε στην Κίας, ανάμεσα Γαλάτσι και Κυψέλη είμαστε. Μάλιστα. Επί της Ελικόνος. Λοιπόν, και κάθε βράδυ γίνεται της τρελής. Να τα πει, αυτό γίνεται φαινόμενο. Και είναι ένα δεύτερο πράγμα αυτός. Είναι, εδώ το λέμε. Το αντιμετωπίζουμε όλοι. Πιστεύω μετά από την επιδημία. Και συγγνώμη, έρχονται από, από την Πατησίων κάτω Κολιάτσο. Από έρχονται από παντού, το ξέρω. Κάτω. Σε πολλές περιοχές, κυρία Ειρήνη, γίνεται. Θα τα αντιμετωπίζουμε. Να έχετε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Κύριο Θανάση, πάμε στον κύριο Θανάση από την Γλυφάδα. Γεια σας, κύριε Κανελάκη. Χρόνια πολλά. Επίσης, κύριε Θανάση. Πάντα με υγεία. Επίσης. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ακούω. Πώς γίνεται και ξεμπουκάρουν τώρα τελευταία κάτι χαμένα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Κουίκ,
Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τώρα. Εντάξει, τι κάνει αυτά. Τι γίνεται εκεί πέρα, νομίζουν ότι θα ξεχάσουμε τη Μακεδονία. Τέλος πάντων, τώρα είναι Πάσχα, σας εύχομαι καλό Πάσχα, Καλιανά, σας θα τα πούμε μετά το Πάσχα αυτά. Να είστε καλά, κύριε Θανάση μου. Πάμε στον κύριο Νίκο. Κύριε Κανελάκη. Γεια σας, κύριε Νίκο, καλημέρα, χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, Καλιανά σας. Άκουσα προηγουμένως κάποιον κύριο, ο οποίος αναφέρθηκε για αεροψεκασμούς με τα αέρια των αεροπλάνων. Ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό είναι μια κινδυνολογία και είναι ένα δόλος εκ μέρους του κυρίου αυτού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να φροντίσετε για να μην κινδυνολογούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια σκοπιμότητα. Δεν είμαι άκρος ειδικός του θέματος, δεν υπάρχει κανένας αεροψεκασμός. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Εάν θέλουν να κάνουν αεροψεκασμό, μπορούν να το κάνουν χωρίς να βλέπει κανένας τίποτα, χωρίς οσμή, χωρίς όρος, χωρίς γεύση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κακό στην κοινωνία. Γιατί ακούει ο κόσμος, για να με ακούει αυτός ο κύριος, δεν ξέρω αν πρέπει να επέμβει και η δικαιοσύνη. Κάνουν μεγάλο κακό στην κοινωνία. Γιατί ο καθένας που ακούει φοβάται. Σας παρακαλώ, φέρτε την τάξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή ανάσταση, καλό Πάσχα να έχετε. Βλέπετε, ακούγονται πολλά πράγματα μέσα από το σταθμό μας και μέσα από την εκπομπή. Βγαίνουν οι άνθρωποι πολιτισμένα, όμορφα, ωραία, λογικά, εκθέτουν τα προβλήματά τους και εμείς όσο μπορούμε τα προβάλλουμε και όσο μπορούμε τα αναδεικνύουμε. Και αυτό που λένε με τους αεροψεκασμούς και με τη Μακεδονία που είπε ο άλλος ο κύριος και πολλά άλλα θέματα τα οποία είναι μέσα στην κοινωνία μας, μέσα στην ιστορία μας. Τα συζητάμε όμορφα, ωραία, δημοκρατικά και από εκεί και πέρα οι κυβερνήσεις που ψηφίζονται. Κυβερνάνε και αποφασίζουν και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες κάνουν αυτά που κάνουν, τα θέματα και στην εξωτερική πολιτική και στην εσωτερική πολιτική. Από εκεί πέρα και εμείς παρακολουθούμε σαν λαός και κρίνουμε τους πάντες όπως κρινόμαστε όλοι. Πάμε στην κυρία Ελένη από τη Δάφνη. Γεια σας, κυρία Ελένη. Γεια σας, κύριε. Ήθελα να σας πω, να παρακαλέσετε, να ενημερώσετε ότι τα εξοχικά που είναι αφημένα μόνα τους τόσο καιρό θα μπουν οι κλέφτες και θα πάμε και θα τα δούμε κατηλημένα και άδεια. Κυρία μου, γλυκιά, κυρία Ελένη μου, κοιτάξουμε την πανδημία, την υγεία μας πρώτα, από εκεί πέρα όλοι ναι, όσοι να έχουν... Ναι, να δούμε και την υγεία μας, αλλά να πάει η αστυνομία να κάνει έρευνα. Εγώ πιστεύω... Να δει, είναι εντάξει, εγώ έχω ένα εξωτικό στη Νέα Μάκρη και είναι μόνο του και εγκαταλελειμμένο. Από ό,τι και λένε... δεν μπορώ να πάω να το δω. Οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι γίνονται περιπολίες σε όλες τις περιοχές και της Αττικής αλλά και όλων των νομών και όλης της επικράτειας γίνονται περιπολίες και ελέγχονται πάντα. Πιστεύω να είναι όλα ασφαλή και μετά την πανδημία να τα χαρείτε όλοι τα εξωτικά σας. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Πάμε στην κυρία Μαρία. Γεια σας, κυρία Μαρία. Γεια σας, κύριε Κανελάκη. Χρόνια πολλά. Επίσης. Σε όλους τους Έλληνες και στην πατρίδα μου την Κύπρο. Επίσης. Μία παρατήρηση. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν ανέβει στα ύψη. Αυτό η κυβέρνηση δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει. Είπανε... Είναι αμαρτία από το Θεό στην κατάσταση που ζουν όλοι οι Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Στο θέμα αυτό είπαν πριν από μερικές μέρες οι αρμόδιοι υπουργοί και ο κύριος Γεωργιάδης αλλά και ο κύριος Βρούτσης και κάποιοι άλλοι, δεν θυμάμαι ποιοι υπουργοί αρμόδιοι, ότι ελέγχονται και ελέγχεται και ιδιαίτερα η εσχροκέρδεια. Παρακολουθούν συνεργεία και αυτά που βγάζουν έξω σε σούπερ μάρκετ και σε άλλες υπηρεσίες για να μην υπάρχει εσχροκέρδεια, για να μην υπάρχει υπερτίμηση και διατίμηση των τιμών. Αυτό πραγματικά έχει δίκιο η κυρία που γίνονται σε κάποιες περιοχές ή σε κάποια σούπερ μάρκετ, αλλά τα αρμόδια υπουργεία και οι αρμόδιοι υπουργοί στέλνουν έξω συνεργεία και υπαλλήλους και τα παρακολουθούν και τα ελέγχουν. Πάμε στην κυρία Σοφία. Τι κάνετε, πώς είστε, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ επίσης. Σας ακούω. Θέλω να πω ότι στον σταθμό στο παραπολιτικά είχε βγει κάποιος και είπε, ήταν φορτηγατής και έλεγε ότι είχαν βγει πολλοί ξένοι στην Εθνική Οδό. Ήταν κάπου, λέει, 15-16 άτομα. Μάλιστα. Και μήπως είναι επικίνδυνο αυτό και δεν το έχω ακούσει. Σε ποια εθνική οδό, κυρία μου? Στην εθνική οδό, είπε. Τώρα και... δεν ξέρω ποια. Α, δεν ξέρετε. Ήταν. Γιατί υπάρχουν δύο εθνικές οδοί. Τέλος πάντων, θα το δούμε, θα ειδοποιήσουμε τους αρμόδιους, να δούμε ποια είναι αυτά τα άτομα και αν κινδυνεύουν ή όχι. Να είστε καλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Πάμε στον κύριο Σταύρο, στην Ανάβησο. Νέα Φώκια. Κοντά είναι, δίπλα είναι. Γεια σας, κύριε Σταύρο. Έλα, Γιάννη. Γεια σου. Γεια χαρά, τι γίνεται, πώς χρόνια είστε? Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο, να τα καταστήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Ο Σταύρος είμαι. Ναι, ένα Σταύρο, τι κάνεις εσύ, τι γίνεται, καλά είσαι? Πώς πάμε? Δόξα τω Θεώ, πώς είστε εσύ, πώς πάει, τι λέει η ανάπηση, τι λέει η φώκια εκεί πέρα, πώς πάει? Τι λέει η φώκια, πρώτη, εσύ αργείς να έρθεις. Ε?
Εσύ άργησες να έρθεις. Όταν βρίσκω χρόνο έρχομαι, Σταύρο, όταν δεν βρίσκω τι να κάνω. Έχουμε και την πρόεδρο των Κρητών εδώ. Α, ωραία, ωραία. Έχουμε και την πρόεδρο των Κρητών, την Ελένη. Α, θέλετε να μας στείλει ένα μήνυμα, να μας πει ένα μήνυμα για την Κρήτη, για οτιδήποτε, για το Πάσχα, κυρία Πρόεδρος. Ναι, κυρία Πρόεδρος, έλα. Ναι. Καλή Ανάσταση να έχουμε, με υγεία και αγάπη. Να είστε καλά, κυρία Πρόεδρε, κυρία Ελένη, να είστε καλά, χαίρεστε την οικογένεια, καλή Ανάσταση. Καλά, να είστε επίσης, καλά, και καλό Πάσχα, να είστε καλά, θα τα πούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Εδώ σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και αυτής της εκπομπής, εδώ μέσα από την συχνότητα του Blue Sky. Πολλοί τηλεθεατές που θέλουν να βγουν, δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, αρκετούς, μακάρι να είχαμε και χρόνο να βγάζαμε και περισσότερους. Με παίρνουν τηλέφωνο αρκετοί και λένε δυσκολεύομαστε να βγάλουμε γραμμή. Βέβαια, είναι πολλοί άνθρωποι που τηλεφωνούν ταυτόχρονα και είναι το κέντρο, ξέρετε, ανάβει φωτιές που μου έλεγε την περασμένη φορά μια συνάδελφος. Σιγά σιγά όμως θα τα αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα και αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε ένα ιστορικό. Ιστορικά Πάσχα που λένε. Το φετινό Πάσχα μας θυμίζει άλλες εποχές, όπως λέει και ένας ιστορικός, όπου τις μέρες σαν σήμερα δεν ήταν λαμπρές. Όπως για παράδειγμα, στις 9 Απρίλη του 1827, ανήμερα του Πάσχα, η πολιορκία της Ακρόπολης έγινε η πολιορκία της Ακρόπολης από Οθωμανικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Και σιγά σιγά από τον ζυγό οι Έλληνες. Και τον Απρίλη του 1941 ήταν για τους Έλληνες η Μεγαλοβδομάδα. Και εκείνο το Πάσχα, λέει, το 1941 ήταν το Πάσχα της παράδοσης της χώρας μας από τους Γερμανούς. Είναι ιστορικά γραμμένα αυτά τα ντοκουμέντα και μου τα είπε ένας ιστορικός. Βλέπετε καμιά φορά τα. Ο Πάσχα, βλέπετε, καμιά φορά συμπίπτει και με ιστορικά γεγονότα. Έχουμε πολλά θέματα ακόμα, δεν τα προλαβαίνουμε. Την επόμενη φορά θα τα πούμε θεουθέροντος την Δευτέρα. Θεουθέροντος. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέρφους, από τους σκηνοθέτες, τους οπερατέρς, τους ηχολήπτες, τη ροή, το τηλεφωνικό κέντρο και την γραμματιακή υποστήριξη για την συμπαράσταση να βγαίνει αυτή η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Γεια σας.